Άμυνα σε έναν υποδοκιμή παίχτη. Καλό απόγευμα και σε εσένα, Παναγιώτη. Γιάννη, από τον αγωνιστικό χώρο, πράγματι, ο Σάκης Τσιόλης αμέσως δίνει λεπτά συμμετοχή στον Αγκουστίν Στράνο, τον 21 ετών Αργεντίνο αριστερό μπακ, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 2-24 ώρα στο Ζέφελτ, προκειμένου να δοκιμαστεί από τον προπονητή του Άρη. Να λοιπόν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον νεαρό Αργεντίνο να δείξει την αξία του. Ο Τσιόλης τον ξεκινά αμέσως, διότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο γίνονται τα φιλικά παιχνίδια, για δοκιμές. Για δοκιμές όχι μόνο συστημάτων αλλά και παικτών σε αυτή τη διάρκεια, σε αυτή τη χρονική διάρκεια του καλοκαιριού. Από την άλλη πλευρά, αυτό που συζητούσαμε και πριν αρχίσει το παιχνίδι και με τους ανθρώπους της υπηρετικής ομάδας του ΠΑΣ Γιάννενα, σήμερα το βράδυ αναμένεται εδώ στο Ζέφελτ ο 28χρονος Αλγερινός κεντρικός αμυντικός ο Ισμαήλ Μπουζίτ, διεθνής, έπαιζε την προηγούμενη διετία στη Σκωτία, στη Χαρτ. Είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας, είναι μία από τις επιλογές του Στεφάν Ντεμόλ. Βασικός, πρωταρχικός στόχος και στο ρεπορτάζ της προηγούμενης εβδομάδας. Και λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι, Παναγιώτη, να αναφερθούμε και στην ατζέντα, στο απουσιολόγιο και των δύο προπονητών που δεν είναι λευκοί. Είναι η μεγάλη απώλεια για την ομάδα του Άρη, ο οποίος δεν αγωνίζεται σήμερα. Αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις στη δεξιά γάμπα. Δεν προπονήθηκε τις δύο τελευταίες ημέρες. Ή για την ακρίβεια, προπονήθηκε μόνος του. Επομένως, δεν υπάρχει λόγο να ρισκάρει ο Τσιόλης. Μια πιθανή υποτροπή στον τραυματισμό του. Ο καπετάνος επίσης είναι ανέτοιμος. Ο Πρίτας και ο Κανούλας, οι οποίοι δεν θα χρησιμοποιηθούν σήμερα από τον προπονητή του Άρη. Ενώ από την άλλη μεριά, οι κλασικές απουσίες των Μπακαγιώκο, Βάντερσον, Σκαρντοβέλη και Κυπουρού. Ο Μπακαγιώκο ανέτοιμος, ο Βάντερσον επίσης, ο Κυπουρός ταλαιπωρείται από μία ίωση, έμεινε στο ξενοδοχείο της αποστολής του ΠΑΣ. Το παιχνίδι ξεκίνησε εδώ στο Ζέφελτ, με την πρώτη επίθεση να είναι για τον ΠΑΣ, η προσπάθεια από τον Κυριάκο. Του φιλικού του Άρη με τον ΠΑΣ Γιάννηνα, χωρίς σκορ, πλησιάζουμε σε 5 λεπτά, θα ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίχρονο. Κασναφέρης είχε επιλογή Κατίδη, δοκίμασε ένα σούτ από μακριά, αλλαγή ωραία παιχνιδιού από τον Πορτίγια. Στον Κασναφέρη. Στο Βαγγέλη, με συγχωρείτε. Κατεβάζει ο Σακάτα. Οικονομόπουλος. Κασναφέρης θέλει να γυρίσει την πλάτη του ο Λίλα. Κασναφέρης πήρε από το Σακάτα. Πέρασε δύο και ανοίγει στον Στράνο. Βγήκε η σέντρα στο πρώτο δοκάρι. 1-0 το γκολ για τον Άρη με την κεφαλιά του Σακάτα. Εδώ είναι ο σκόρερ. Και ο Στράνο που πάει στην αγκαλιά του Ιαπωνέζου. Ο υποδοκιμή Αργεντινός που πήρε την πάσα στην προηγούμενη φάση. Έβγαλε μια καλή σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Ο Σακάτα ήταν εκεί για να σκοράρει, να κάνει το 1-0 στο 41. Ο Άρης ανοίγει το σκορ. Δείτε ξανά, ο Κασναφέρης τράβηξε παίχτες με την κίνηση και τις προσποιήσεις που έκανε. Καλή σέντρα από τον Στράνο. Και ο Σακάτα κάνει το 1-0. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου. Ο Σακάτα, Γιάννη, ο οποίος χρειάστηκε να φύγει από center for, να πάει αριστερά για να χρηστεί σκόρερ. Και υπάρχει ικανοποίηση από τον Σάκη Τσιόλη για το γεγονός ότι ο Στράνο είναι αρκετά κινητικός και προήλθε από το δικό του πόδι η σέντρα με την οποία πέτυχε τον γκολ ο Σακάτα. Και πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Στεφάνου. Αν υπάρχουν νεότερα, Παναγιώτη, για τον Ντάνιελ Τσέζαρεκ. Επειδή το παραλείψαμε να το πούμε, ρωτήσαμε τους ανθρώπους τώρα, δεν είναι κάτι το σοβαρό για τον Ντάνιελ Τσέζαρεκ. Για καθαρά προληπτικούς λόγους αποχώρησε και παρακολουθεί το παιχνίδι από τον πάγκο. Τζιμόπουλος. Ο παίχτης του ΠΑΣ που άνοιξε το σκορ στο προηγούμενο φιλικό παιχνίδι του Άγιαξ, της Υπήρου με την Αλαΐν. Γεωργίου βγάζει τη σέντρα, έκανε κίνηση σε θέση φουνταριστού ο Κουέβας, ο Αργεντίνος. Εκεί που έπαιζε ο Τζάνης πάει τώρα ο Κουέβας. Αφήνει ο Χουτ χωρίς να μετρήσει καλά τη φάση. Ο Σολτάνη πάνω στην κίνηση, το σουτ 2-0 για τον Άρη. Αρχές δευτέρου ημιχρόνου, λάθος εκτίμηση από τον Χουτ. Σε αυτή την μπροστινή παλιά προς την άμυνα του ΠΑΣ. Ο Σολτάνη δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την προσφορά του αντιπάλου του. Εκτέλεσε με ένα σουτ πάνω στην κίνηση με ένα δεξί τον τερματοφύλακα του ΠΑΣ, τον Ταμπάση. Σολτάνη με το τρίτο του γκολ σε αυτή την περίοδο της προετοιμασίας για τον Άρη. Είχε σκοράρει και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο
Είχε σκοράρει και στο παιχνίδι με την Πενιαρόλ. Σκοράρει και τώρα. Ήρθε από τον πάγκο στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και εδώ μερικά λεπτά μετά στην πρώτη ουσιαστικά συμμετοχή στο παιχνίδι εκμεταλλεύεται τη λάθος εκτίμηση από τον Χουτ. Δεξί σουτ 2-0 ο Άρης. Πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Στεφάνο. Και ουσιαστικά Γιάννη ο Σολτάνη έχει βαλθεί να πείσει τον Τσιόλη να μην ψάξει για επιθετικό, διότι συνεχώς τα φιλικά σκοράρει. Ρωτήσαμε τον προπονητή του Άρη μετά το μάτσο με την Πενιαρόλ αν τυχόν του περνά από το μυαλό η σκέψη αυτή για τον Καρύμ Σολτάνη. Είπε όχι, άλλος είναι ο ρόλος του Σολτάνη, αλλά όταν σκοράρει συνεχώς ο Αλγερινός, νομίζω κάποια στιγμή θα το σκεφτεί πιο σοβαρά. Χουτ. Μιχαήλ. Κάνει την παλιά μπροστά για τον Μαργαρίτη. Προς το παρόν ο Άρης με 10 είναι εκτός ο Βαγγέλη. Γι' αυτό και ο Νέτο είναι πίσω σε ρόλο δεξιού μπακ. Ο Γεωργίου αλλάζει με τον Μαργαρίτη. Σέντρα με το αριστερό. Ο Κουέβας. Η μονομαχία με τον Μίσελ. Ο διαιτητής αναμέτρησης. Αν μπορώ να ερμηνεύσω από απόσταση την κίνησή του, πρέπει να έχει δώσει πέναλτι για τον Πας. Σε αυτή την μονομαχία του Κουέβας με τον Μίσελ. Εδώ είναι ο Φίσερ ο Αυστριακός που τα λέει με το Βελίδη. Στο βάθος και ο Μίσελ γενικός ο Αυστριακός εν μέσω παιχτών του Άρη που του μεταφέρουν κάποια παράπονα για την προηγούμενη φάση. Εδώ το replay, ο διαιτητής εκτίμησε ότι υπάρχει πρόξιμο του Μίσελ πίσω στην πλάτη του Κουέβας. Πέναλτι λοιπόν για τον Πας. Ο Αργεντίνος, ο Φορ, ο Κουέβας είναι αυτός που έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα απέναντι από τον Βελίδη. 2-0 ο Άρης μπροστά στο σκορ, ευκαιρία για τον Πας να μειώσει. Ο Κουέβας, ο οποίος εκτέλει, έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που ο Βελίδης, ενώ έπεσε στη σωστή γωνία, δεν μπορούσε να έχει αντίδραση. 2-1, ο Πας μειώνει το σκορ με τον Κουέβας. Κουέβας, ο οποίος σκοράρει για την υπηρετική ομάδα και στο φιλικό με την τουρκική, τη Σιβασπορ. Στην αρχή της εβδομάδας, το πρώτο φιλικό που είχε δώσει ο Πας επί αυστριακού εδάφους. Τότε είχε ισοφαρίσει το σκορ σε 1-1. Η Σιβασπορ με 2 γκολ σε 3 λεπτά προς το τέλος εκείνου του παιχνιδιού είχε πάρει την νίκη. Η άμυνα του Πας ήταν εκεί για να διώξει την μπάλα εκτός. Πορτίγια εκτελεί αυτό το κόρνερ για τον Άρη, ένα ακόμη από την παρέμβαση του Οικονόμου. Ο Πορτίγια μένει στη γωνία. Αυτή τη φορά διαλέγει συρτή πάσα προς τον Σολτάνη. Νέτο με φάλτσο στην πλάτη της άμυνας η σέντρα. Δοκάρι από την κεφαλιά. Δεύτερο δοκάρι από την κεφαλιά του Λαζαρίδη. Ο Παπαζαχαρίας, κόσμος πολλής. Στρώθηκε η μπάλα στον Τοπούζη. 3-1 για τον Άρη. Πολύ γρήγορα μετά το 2-1 από τον Πας Γιάννενα. Ο Άρης ανεβάζει το δίχτυ του σκορ σε 3-1. Με τον Τοπούζη να είναι ο σκόρ σε μια φάση πάντως διαρκείας. Μεταξύ άλλων είχε και διπλό δοκάρι από τον Λαζαρίδη. Δείτε ξανά η σέντρα από τον Νέτο. Πρώτο δοκάρι. Μετά βρήκε η μπάλα στον τερματοφύλακα του Πας. Πήγε και πάλι στο δοκάρι ο Παπαζαχαρίας. Ο Χουτ κάλυψε όσο μπορούσε την εστία. Από εκεί μετά 4 παίχτες πήγαν πάνω στην μπάλα. Ήταν σε καλύτερη θέση από όλους όμως ο Τοπούζης και με το σουτ με το δεξί έκανε το 3-1 για τον Άρη. Νέτο με τον Τζιμόπουλο αλλάζει με τον Τόχα, πιέζει ο Γεωργίου, κρατάει ο Νέτο και παίρνει το φάουλ από τον Τζιμόπουλο. Παρατηρήσει τώρα από τον Φίσερ και στους δύο παίχτες για περισσότερη ηρεμία στο παιχνίδι. Να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ και θα δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη Στεφάνου. Όπως πάντα όλο και κάτι ενδιαφέρον θα έχει να μας μεταφέρει. Πάνω στη στημένη μπάλα για τον Άρη είναι ο Πορτίγια. Όλοι οι παίχτες του Πάσε ρόλο αμυνόμενος σε αυτή τη φάση προς την εστία τους. Καλοχτυπημένο η κεφαλιά από τον Παπαζαχαρία. Η μπάλα στα δίχτυα τον γκολ από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν πρέπει να μετράει γιατί πρέπει να έχει δώσει πέναλτι υπέρ του Άρη ο διαιτητής σε τράβηγμα στον Τοπούζη.
Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση. Είναι ο Τοπούζης κάτω. Ο Παπαζαχαρίας βάζει το γκολ. Έχει ακουστεί πάντως το σφύριγμα από τον διαιτή, το Φίσερ. Πέναλτι τώρα για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος είναι μπροστά στο σκορ με 3-1. Έχει την ευκαιρία να ανεβάσει κι άλλο το δίκτυ. Με τον Νέτο να είναι αυτός που θα εκτελέσει το πέναλτι. Ο Νέτο στέλνει την μπάλα στη δεξιά αγωνία του τερματοφύλακα Ταμπάση. Δεν μπορεί αυτός να αντιδράσει. 4-1. Πολύ γρήγορα μετά το πέναλτι του Πας, του Κουέβας, με το οποίο μείωσε στο σκορ και έδειξε σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τον πίνακα του σκορ, ο Πας τάση να μπει στο παιχνίδι. Απάντησε ο Άρης με 2 γκολ. Ένα από τον νεαρό, τον Τοπούζη, και ένα από τον Νέτο δευτερόλεπτα πριν από πέναλτι που κέρδισε πάλι ο Τοπούζης. Όλα αυτά μέσα σε διάστημα 3 λεπτών. Στο 67 έγινε το 3-1. Και στο 70, και στο 70 το 4-1. Και ο Στεφάντε Μολ, σιγά σιγά όσο προχωράει ο καιρός και όσο περνάνε και τα παιχνίδια, μετά από αυτή την τακτική των δύο διαφορετικών εντεκάδων, να θέλει πια να προχωράει στο δέσιμο της ομάδας, στην αγωνιστική συνοχή, στο δέσιμο της. Έχει πολλή δουλειά και αυτός. Χρειάζεται δουλειά όλες οι ομάδες. Να μην επικεντρώνουμε μόνο στον ΠΑΣ για ένα περίοδο προετοιμασίας. Είναι κοινό το ζητούμενο για όλους. Πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, δίπλα μας ο Σάκης Τσιόλης. Να σταθούμε στο αποτέλεσμα. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι σε αυτό το τρίτο κύκλο της προετοιμασίας η ομάδα σιγά σιγά αρχίζει και βρίσκει τα τρεξίματά της, τα βήματά της. Και αν θα πούμε κάτι για το αποτέλεσμα, θα πούμε ότι τα γκολ έτσι όπως προήρθαν από καλές και οργανωμένες επιθέσεις. Σίγουρα είναι και καταπληκτικό το αθλητικό κέντρο εδώ που είμαστε. Μας δόθηκε ευκαιρία να ξεφύγουμε λίγο από τη ρουτίνα των προπονήσεων και μπαίνοντας σε ένα κύκλο φιλικών παιχνιδιών. Νομίζω ότι η ομάδα σιγά σιγά αρχίζει και βρίσκει έναν πολύ καλό ρυθμό. Πού χρειάζεται βελτίωση η ομάδα, σε ποια σημεία είστε ικανοποιημένος? Βελτίωση πρώτα απ' όλα χρειάζονται όλες οι ομάδες στον κόσμο, σε όλες τις γραμμές. Σίγουρα όμως υπάρχει μια συνοχή. Έχουμε ομοιογένεια όσον αφορά με τους παίχτες, μια και ήμασταν και από πέρυσι. Σίγουρα βελτίωση χρειαζόμαστε, όπως είπα και πριν, σε όλους τους τομείς και πάντα υπάρχει το περιθώριο. Να βάλω στο τραπέζι δύο ονόματα: Πορτίγια και, και Τοπούζης. Και ο Σολτάνη. Σίγουρα για να είναι εδώ στην ομάδα μας είναι παίχτες σημαντικοί. Ο Καρύπ βεβαίως είναι ένας παίχτης ο οποίος πολύ πιθανό να μας δώσει φέτος το κάτι παραπάνω στην ομάδα μας και θα μας το δώσει. Έτσι το πιστεύω μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάνει. Όσον αφορά με το νεαρό Τοπούζη, νομίζω ότι εδώ και αρκετό καιρό και από την ΚΑΠΑ 20 που ήταν πέρυσι, ευελπιστούμε ότι αυτό το παιδί μπορεί να αποτελέσει ίσως και τον κεντρικό συντρεφόρο για τα επόμενα χρόνια. Και κάτι ακόμα, κύριε Τσιόλη, επειδή ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη μας παρακολουθεί τώρα και κρέμεται από τα χείλη σας, με τον επιθετικό τι γίνεται? Εντάξει, έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις, έχουμε ψάξει, έχουμε κάνει έρευνα για να βρούμε το συντρεφόρο που θέλουμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Υπάρχουν και οι μάνατζερ μέσα σε αυτό το παιχνίδι των επιθετικών. Εμείς προχωράμε όμως και ανεξάρτητα αν γίνει ή δεν γίνει, γιατί αν κλείσει και αυτός ο κύκλος χωρίς να έχει έρθει ο παίκτης αυτός, δεν θα τον έχουμε και ανάγκη στην τελική ανάλυση. Νομίζω ότι η ομάδα μας έχει πολλούς μεσοεπιθετικούς που μπορούν να καλύψουν ακόμα και αυτό το κενό. Υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα να συνεχίσει ο Άρης χωρίς να αποκτήσει επιθετικό? Βέβαια, αν τελειώσουμε και αυτό το κύκλο της προετοιμασίας, όπως βλέπουμε εδώ και ο Τσέζαρα και ο Σουλτάν, αλλά και οι νεαροί που μπορούν να πλησιάσουν, αλλά όπως είπα και πριν, ο Άρης έχει πολύ καλούς μεσοεπιθετικούς παίχτες που μπορούν να καλύψουμε και να αλλάξουμε το σύστημά μας. Δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα, αφού η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη Στεφάνου. Ευχαριστούμε και τους δύο προπονητές που μετά το παιχνίδι μοιράστηκαν τις σκέψεις τους, μοιράστηκαν τα συμπεράσματά τους. Γιατί αυτό είναι σημαντικό, να προσπαθήσουμε έτσι να, με ένα μεγεθυντικό φακό να πλησιάσουμε στις δικές τους σημειώσεις. Και ήταν και πολύ ενδιαφέρουσες οι δηλώσεις και του Στεφάν Ντε Μολ. Τέλος με τις δύο εντεκάδες. Πάμε για περισσότερο δέσιμο, λέει ο Βέλγος τεχνικός. Πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέροντα και τα όσα είπε και ο Σάκης Σιόλης για τα μεταγραφικά του Άρη και κυρίως ό,τι αφορά στο θέμα της απόκτησης ενός επιθετικού. Αυτά από το Ζέφελτ. Κάπου εδώ να σας αφήσουμε, να σας χαιρετήσουμε από όλους όσοι εργάστηκαν για τη σημερινή απευθείας μετάδοση της Νόβα. Αυτή τη φιλική αναμέτρηση του Άρη με τον ΠΑΣ για ένα τελικό σκορ 4-1 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Τα ραντεβού τα δικά σας με την Νόβα είναι και πολλά και συνεχή. Οπότε έχετε πάρα πολλούς λόγους να μείνετε συντονισμένοι. Να είστε καλά. Γεια χαρά.